Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή να μιλούμε για τα δάκρυα μέσα από τα κείμενα του Ιερού Χρυσοστόμου. Μας είπε ο Άγιος Ιωάννης ότι τα δάκρυα είναι δείγμα φιλοστοργίας και αγάπης. Πηγή των δακρύων είναι η αγάπη, μας είπε, αλλά και τα δάκρυα είναι πηγή χαράς και ειδονής. Μας είπε επίσης ότι είναι αναγκαία τα δάκρυα στη μετάνοια. Έχουμε ανάγκη, είπε, από εξομολόγηση και δάκρυα. Μας είπε επίσης ότι τα δάκρυα είναι χαρακτηριστικό των Αγίων και των καλών παιδαγωγών. Μας μίλησε για τα δάκρυα του Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Μας είπε ότι οι Απόστολοι ελιπούντο και έκλεγαν για τους διώκτες τους Ιουδαίους. Ο Απόστολος Παύλος έκλαιγε για αυτούς που τον συκοφαντούσαν και χάνονταν. Ο Απόστολος Παύλος νουθετούσε με δάκρυα, μας είπε. Στη συνέχεια μας μίλησε για το ότι πρέπει οι συμβουλές μας να τις συνδυάζονται με δάκρυα. Όταν μένουν, μας είπε, άκαρπες οι συμβουλές, δεν μένει άλλο μέσον παρά τα δάκρυα. Τα δάκρυα πρέπει να συνδυάζονται με τη συμβουλή και την αυστηρότητα, μας είπε. Τα δάκρυα φέρνουν καρπούς καλύτερους από τη συμβουλή. Στη συνέχεια μας μίλησε για τα δάκρυα ως παιδαγωγικό μέσο. Μας είπε ότι είναι μεγάλη η δύναμή τους. Με την αγάπη και τα δάκρυα μπορούμε να διορθώσουμε και τους κακούς. Επίσης τα δάκρυα, μας είπε, είναι μέσον για να πείσουμε τους σκληρούς, για να κάμψουμε τους δίστροπους. Τα δάκρυα επίσης, μας είπε, μπορούν να διορθώσουν και εκείνους που δεν δέχονται ελέγχους και συμβουλές. Ανασταίνουν και τους ψυχικά νεκρούς. Είναι μέσον θεραπείας τα δάκρυα, μας είπε. Είπε ο Άγιος Ιωάννης επίσης ότι πρέπει τα δάκρυα να χρησιμοποιούνται μόνον στις προσευχές και στις συμβουλές. Επίσης, μας τόνισε ότι τους παραλογισμούς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με υπομονή και δάκρυα. Ας συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, στο ίδιο κεφάλαιο, στα δάκρυα. Τι άλλο μας λέει ο Άγιος Ιωάννης? Να θρηνούμε για τους κακούς και για εκείνους που μας αδικούν. Να θρηνούμε για τους κακούς. Λέει, εκείνους μάλιστα δι θρηνήν τους κακώς το πλησίον κατεργαζομένους και γάρ εκείνη καθεαυτόν την οργήν επιφέρουσιν. Ουχή δε τον πάσχοντα κακός, αλλά τον ποιούντα κακά, τούτον θρηνήν πανταχού δίκαιον. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, περισσότερο από όλους πρέπει να θρηνούμε εκείνους που έχουν ως έργο να κάνουν το κακό στους συνανθρώπους τους, γιατί αυτοί επισύρουν εναντίον τους την οργή του Θεού και το κακό που σχεδιάζουν για τους άλλους στρέφεται εναντίον τους. Δεν πρέπει λοιπόν να θρηνούμε εκείνον που υποφέρει από κακή μεταχείριση, αλλά είναι ορθό να θρηνούμε σε όλες τις περιπτώσεις εκείνον που κάνει το κακό. Σε άλλο σημείο λέει, θρήνων γαρ άξιοι, ούχ υπάσχοντες, αλυπιούντες κακός. Δηλαδή, άξιοι για θρήνους δεν είναι εκείνοι που κακοποιούνται, αλλά εκείνοι που κακοποιούν. Και επίσης λέει, ούτων πάσχοντα κακός, αλλά τον ποιούντα κακός, τούτων θρηνήν πανταχού δίκαιον. Δηλαδή, είναι ορθό να θρηνούμε σε όλες τις περιπτώσεις για εκείνον που κάνει το κακό και όχι για εκείνον που υφίσταται κακή μεταχείριση.
πρέπει να κλαίμε για την αναισθησία και τη διαφθορά των παρεκτρεπωμένων», λέει ο Άγιος Ιωάννης. «Η γαρ βέλτιον ψυχή σώματος, ως περούν και βέλτιον, ταύτης απολυμένης, μάλλον στένην δίκαιον και οδύρεσθε. Είδε μη αισθάνητο και ταύτη μιζόνος αυτήν πενθύν δει. Και γάρ τους ερώντας ακόλαστον έρωτα των πυρετώντων χαλεπός, μάλλον ελεήν άξιον, και τους μεθύοντας των βασανιζομένων». Δηλαδή, αν η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, όπως βέβαια και είναι, όταν αυτή καταστρέφεται, τότε είναι περισσότερο σωστό να στενάζουμε και να οδυρώμαστε. Αν πάλι είναι αναίσθητη, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πενθούμε για αυτήν πολύ περισσότερο, γιατί αξίζει να λυπούμαστε περισσότερο εκείνους που επιθυμούν τον ακόλαστο έρωτα, παρά εκείνους που υποφέρουν από πυρετό, και εκείνους που μεθούν περισσότερο από εκείνους που υποφέρουν. Να κλαίμε όταν τα παιδιά παρασύρονται από το κακό. Λέει, τούτον μνημονεύομεν των δακρύων, του Παύλου δηλαδή. Ούτω τα στιγατέρας ανατρέφομεν τα σε αυτόν, ούτω τους παιδας, δακρύοντες όταν είδομεν εν κακής όντας. Ούτου στεθνεώτας εκείνος επένθη, αλλά τους απολυμένους και ζώντας, που γάρ ου χρήσιμον το δάκρυον, εν ευχές, εν παρενέσεσιν, ημείς αυτά διαβάλλομεν, ουκ εις αδέδοτε και χρημένη. Όταν αδελφών παρακαλώμεν αμαρτάνοντα, κλαίν δι πενθούντα και στενάζοντα. Όταν παρενόμεν τίνει, ο δε μη προσέχει, αλλά πολύειται κλαίν δι. Ταύτα φιλοσοφίας τα δάκρυα. Μετάφραση. Αυτά τα δάκρυα του Παύλου ας τα ενθυμούμαστε και ας τα αναφέρουμε συχνά. Έτσι ας ανατρέφουμε τις θυγατέρες μας, έτσι τους γιους μας, χύνοντας δάκρυα όταν τους βλέπουμε να παρασύρονται από το κακό. Δεν πενθούσε ο Παύλος τους νεκρούς, αλλά εκείνους που χάνονταν ενώ ήταν ακόμα στη ζωή. Και που δεν είναι χρήσιμο το δάκρυ, στις προσευχές, στις συμβουλές, εμείς κατηγορούμε τα δάκρυα που χρησιμοποιούνται για θέματα που δεν είναι άξια δακρύων. Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, να σημειώσουμε ότι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η φτώχεια, η σωματική αρρώστια και ο θάνατος δεν είναι άξια δακρύων. Γι' αυτό αναφέρει για θέματα που δεν είναι άξια δακρύων. Όταν παρηγορούμε τον αδελφό που αμαρτάνει, πρέπει να κλαίμε. Όταν τον βλέπουμε να πενθεί και να στενάζει. Όταν συμβουλεύουμε κάποιον και αυτός δεν προσέχει, αλλά χάνεται, πρέπει να κλαίμε. Αυτά τα δάκρυα είναι φιλοσοφημένα δάκρυα. Πρέπει να πενθούμε και να κλαίμε για αυτούς που πέφτουν. Λέει ο Άγιος, «Τον πιστόν δε τους χολεύοντας και κλειδονιζομένους ούτω πενθεί, ως αυτός εν εκείνης την χάνον της κακής. Τις γάρ φυσίν ασθενού και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, και ούκ είπε λυπούμε, αλλά πειρούμε, το αφόρητον και ανήκεστον της οδύνης δια της πυρώσεως παραστής ευουλόμενος. Η μισόμεθα τίνην και ημείς και εν τον δεσπότην των ημέτερων και των ομόδουλων. Και γάρου δε μικρός ημίν κίσετε μισθός των οδυρμών τούτων και των θρήνων, όσπερ ουδέ η τυχούσα έπεται μέμψης παρά του Θεού της τα των οικείων μελών κακά συμπαθώς παρατρέχουση.
δε γαρ απλώς στένιν χρή, αλλά και κατοδυνάστε, ότις εις κακίαν καταπίπτουση μη συναλγών, τίνος έστε συγγνώμης άξιος, ή τίνιν ο τιμωρούμενος ου βούλετε τιμωρήστε, πολλό μάλλον ημά συναλγήν χρή της κολαζομένης. Ίσως αυτούς εκαλεσόμεθα τούτο το τρόπο, ίσως αυτούς ανακτισόμεθα, ή γάρ και απολόλασιν, αλλόμως την λυπωμένην παράσχομεν θεραπείαν, και θρηνήσομεν και ολοφυρώμεθα, ου χορούς περιστήσαντες γυναικών, αλέκαστος ιδία και καθεαυτόν ου παρόντων εκείνων. Ας δούμε, αγαπητοί μας ακροατές, τη μετάφραση. Ο Απόστολος Παύλος πενθεί τους πιστούς που παρουσίαζαν πνευματικές αναπηρίες και εκλονίζονταν στην πίστη τόσο πολύ σαν να βρισκόταν ο ίδιος μέσα σε εκείνη τη δυστυχία. Γιατί ποιος, λέγει, από τους χριστιανούς ασθενεί πνευματικά και δεν ασθενώ και εγώ μαζί του? Ποιος σκοντάφτει και πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι και εγώ στο ίδιο με αυτόν καμίνι της οδύνης και του εξευτελισμού? Και δεν είπε λυπούμε, αλλά καίγομαι, θέλοντας να παραστήσει με τη λέξη αυτή πόσο αβάσταχτη και αθεράπευτη ήταν η οδύνη του. Ας μιμηθούμε λοιπόν και εμείς και τον Κύριό μας και τον σύνδουλό μας Απόστολο Παύλο. Γιατί και η αμοιβή που μας επιφυλάσσεται για τα γοερά κλάματα και τους θρήνους δεν είναι μικρή. Όπως επίσης και η τιμωρία που θα επιβάλλει ο Θεός σε εκείνους που παραβλέπουν χωρίς να συγκινούνται τους αδελφούς τους που πέφτουν και που είναι μέλη του σώματός τους, δεν θα είναι ασήμαντη. Γιατί δεν πρέπει απλώς να στενάζει κανείς, αλλά και να είναι γεμάτος οδύνη. Ποια συγγνώμης θα είναι άξιος εκείνος που δεν υποφέρει μαζί με εκείνους που πέφτουν στην αμαρτία? Αν λοιπόν εκείνος που τιμωρείται δεν θέλει να τιμωρείται, πολύ περισσότερο πρέπει να συμπάσχουμε με εκείνους που τιμωρούνται. Ίσως με αυτόν τον τρόπο τους παρακινήσουμε στο καλό, ίσως τους ξανακερδίσουμε. Μπορεί να έχουν χαθεί, αλλά εμείς ας συμπληρώσουμε το θεραπευτικό μας έργο και ας θρηνήσουμε και ας κλάψουμε γοερά, χωρίς βέβαια να στήσουμε γύρω τους χορούς μυρολογίστριών, αλλά ο καθένας ξεχωριστά και μόνος του, χωρίς να είναι παρόντες εκείνοι που έπεσαν. Να κλαίμε και να πενθούμε για εκείνους που μας αδικούν, λέει ο Άγιος. Πενθόμεν και δακρύωμεν τους ειδικικότας, μη οργιζόμεθα προς αυτούς, όντως γάρ δακρύων άξιοι, εις εαυτούς τιμωρίας και καταδίκης υπευθύνους καθιστώσιν. Δηλαδή, ας πενθούμε και ας κλαίμε για εκείνους που μας έχουν αδικήσει, ας μην οργιζόμαστε εναντίον τους. Είναι πραγματικά άξιοι δακρύων για την τιμωρία και καταδίκη που θα υποστούν και για την οποία καθιστούν τον εαυτό τους υπεύθυνο. Οφέλειες από τα δάκρυα. Τα δάκρυα φέρνουν γαλήνη και κάθαρση, λέει ο Άγιος. Καθάπερι ετού καταραγέντος σφοδρού εθρία γίνεται καθαρά, ούτω και δακρύων καταφερωμένων γαλήνη γίνεται και ευδία, και το έκ των αμαρτημάτων αφανίζεται σκότος. Ως περεξίδατος και πνεύματος, ούτως από δακρύων και εξομολογήσεως καθερόμεθα πάλιν, αν μη προς επίδειξην τούτο ποιόμεν και προς φιλοτιμίαν. Εγώ γάρα εκείνα ζητώ τα δάκρυα, τα μη προς επίδειξην, αλλά προς κατάνοιξην γινόμενα. Τα λάθρα και εν της ταμής και μηδενός ορόντος, αλ ηρέμα και αψοφητή στάζοντα, τα από βάθους διανοίας, τα εν το θλίβεστε και οδυνάστε, τα δια των Θεών μόνον γινόμενα. Αν ούτω και αυτός δακρύεις, μιμητής του δεσπότου σου γέγονας, και
και γάρ και αυτό σε δάκρυσε και επί Λαζάρου και επί της πόλεως και επί του Ιούδα διεταράχθη. Δια τούτο και Παύλο σε δάκρυσε και τριετίαν νύκτα και ημέραν τούτο επίη». Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, «Όπως γίνεται κατακάθαρος ο ουρανός έπειτα από σφοδρή καταιγίδα, έτσι και μετά από πολλά δάκρυα ακολουθεί ψυχική γαλήνη και ηρεμία και εξαφανίζεται το σκοτάδι της αμαρτίας. Και όπως με το νερό και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και με τα δάκρυα και την εξομολόγηση καθαριζόμαστε πάλι, αν αυτό δεν το κάνουμε για επίδειξη και αποφιλοδοξία. Εγώ δηλαδή σας ζητώ εκείνα τα δάκρυα που χύνονται όχι για επίδειξη, αλλά από βαθιά συγκίνηση. Εκείνα που στάζουν κρυφά, ήρεμα και χωρίς θόρυβο, μέσα στα ήσυχα δωμάτια σας και δεν τα βλέπει κανείς. Εκείνα που βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής σας, που οφείλονται στη θλίψη και την οδύνη και κυλούν μόνον για το Θεό. Αν έτσι δακρύζεις κι εσύ, έγινες μιμητής του Κυρίου σου, γιατί και αυτός δάκρυσε και για το Λάζαρο και για την πόλη Ιερουσαλήμ και για τον Ιούδα πολύ στενοχωρήθηκε. Γι' αυτό και ο Παύλος δάκρυσε και επί 3 χρόνια δάκρυζε νύχτα και μέρα. Τα δάκρυα είναι χρήσιμα. Δακρύων πηγάς κτίσε και πάντα τα σωτηρίαν δυνάμενα προξενήν μέτελθε. Δηλαδή, απόκτησε πηγές δακρύων και άσκησε όλα όσα μπορούν να σου χαρίσουν τη σωτηρία. Τα δάκρυα είναι πηγή ειδονής. Λέει ο Άγιος, «Τι ούτων γάρ το πυρ το πνευματικόν, εις έτερον ημάς μεθύστη συνέρωτα, ότι ούτως εν κατανοίξει μένει διηνεκή, πηγά συνεχής αφυής δακρύων και πολλήν εντεύθεν καρπούμενο στην ειδονήν. Ουδέν γάρ ούτω συγκολά και ενή το Θεό ώστα τι αυτά δάκρυα. Ότι ούτως κάνεν μέσες πόλεσιν ή κατοικών ως εν ερημία διατρίβει και όρεση και νάπες. Ουδένα των παρόντων ορών, ουδέ κόρων των τιούτων λαμβάνων θρήνων. Αν τε υπέρ αυτού, αν τε υπέρ των εταίρης πεπλημελημένων δακρύ. Δια τούτο, πρώτον άλλον τούτου σε μακάριζεν ο Θεός, μακάρι οι πενθούντες λέγον. Και πώς ο Παύλος φυσί χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, την εκ των δακρύων τούτων λέγον ειδονήν. Ως περγάρ η διακόσμων χαρά λύπην έχει συγκεκληρωμένην, ούτω τα κατά Θεόν δάκρυα χαράν βλαστάνει διηνεκή και αμάραντον. Ούτω και η πόρνη παρθένων εγένετο σεμνοτέρα, τούτο κατασχεθήσα το πυρί. Επειδή γάρ διεθερμάνθη τη μετανία, εξεβαφκεύθη λοιπόν το περί των Χριστών πόθο, τα στρίχας λίουσα και τους Αγίους βρέχους απόδας, της δάκρυση και τες ιδίες αυτούς απομάσους ακόμες και το μύρον καινούσα. Μετάφραση. Αυτή την ιδιότητα έχει η πνευματική φλόγα. Μας μεταθέτει σε ένα άλλον έρωτα. Αυτός διακατέχεται από μια συνεχή πνευματική συγκίνηση. Χύνει συνέχεια από τα μους δακρύων και αισθάνεται γι' αυτά μια ανέκφραστη ψυχική ειδονή. Γιατί τίποτε δεν προσκολάει και δεν ενώνει τόσο πολύ με το Θεό όσο αυτά τα δάκρυα. Αυτός ο άνθρωπος, κι αν ακόμη κατοικεί μέσα στις πόλεις, ζει σαν να βρίσκεται στην έρημο και στα βουνά και στα δάση και δεν βλέπει κανένα από τους γύρω του, ούτε χορταίνει αυτούς τους θρήνους, είτε κλαίει και δακρύζει για τα δικά του είτε για τα ξένα παραπτώματα. Γι' αυτό περισσότερο από τους άλλους εμακάρισε αυτούς ο Θεός όταν έλεγε «Μακάρι όσοι πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο». Και πώς τότε ο Παύλος παραγγέλει «Χαίρεται πάντοτε με την Αγία Χαρά που χαρίζει ο Κύριος», εννοεί την ειδονή που προέρχεται από αυτά τα δάκρυα. Όπως δηλαδή η χαρά για τα κοσμικά αγαθά είναι στενά συνδεδεμένη με τη λύπη,
έτσι και τα κατά Θεόν δάκρυα βλαστάνουν αιώνια και αμάραντη χαρά. Έτσι και η πόρνη αναδείχτηκε πιο σεμνή από τις Παρθένες, επειδή κυριεύτηκε από αυτή τη φλόγα. Επειδή δηλαδή θερμάνθηκε ολόκληρη από τη φλόγα της μετάνοιας, ένιωσε έπειτα άπειρη αγάπη για τον Χριστό, έλυσε τα μαλλιά της και έβρεξε τα Άγια πόδια Του με τα δάκρυά της. Τα σκούπισε με τα μαλλιά της και άδειασε το μύρο της επάνω τους. Τα δάκρυα συνοδεύουν τις θλίψεις και ωφελούν. Λέει, «Ο περγάρεστή της σπέρμας είναι ο ιετός, τούτο της θλιβωμένης τα δάκρυα». Όταν ουν λέγει, «Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δε ήξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών». Ου περί σίτου διαλέγεται, αλλά περί πραγμάτων, παιδεύον τον ακροατήν μη αλήν εν τες θλίψεσιν. Ως περγάρος πύρον ου καλή, καν πολλά τα φορτικά ή αφορών προς τα λία τα κομόντα, ούτως ουδέ των θλιβόμενων δυσχεραίνειν χρή, καν πολλά ή τα λυπηρά των αμυτών αναμένοντα. Την πρόσοδον την από της θλίψεως γινωμένην εννοούντα. Δηλαδή, αυτό που είναι για τους σπόρους η βροχή, αυτό είναι για εκείνους που θλίβονται τα δάκρυα. Όταν λοιπόν ο ψαλμωδός λέει, «Οδηγούμενοι στην αιχμαλωσία βάδιζαν και έκλεγαν, σπέρνοντας τη γη τους σπόρους της δοκιμασίας, επιστρέφοντας δε θα έρθουν με αγαλίαση, συνάζοντας τους καρπούς της παιδαγωγίας του Κυρίου». Δεν μιλάει για σιτάρι, αλλά για περιστάσεις αληθινές της ζωής, διδάσκοντας τον ακροατή να μην αποκάνει στις θλίψεις, γιατί όπως ακριβώς εκείνος που σπέρνει δεν στεναχωρείται και αν ακόμη είναι πολλά αυτά που τον κουράζουν, αποβλέποντας προς τους πλούσιους αθέριστους καρπούς, έτσι και εκείνος που θλίβεται δεν πρέπει να δυσανασχετεί και αν ακόμη είναι πολλά τα δυσάρεστα, περιμένοντας το θερισμό, συλλογιζόμενος τα κέρδη που προέρχονται από τη θλίψη. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό το λίμα δάκρυα τελείωσε. Το επόμενο λίμα που θα ξεκινήσουμε είναι το λίμα δάσκαλος. Το διδασκαλικό αξίωμα. Μεγάλο το αξίωμα του δασκάλου, λέει ο Άγιος. Το της διδασκαλίας και το της ιεροσύνης αξίωμα μέγα εστί και θαυμαστών. Δηλαδή, το αξίωμα του δασκάλου και του ιερέως είναι μέγα και θαυμαστό. Είναι περίβλεπτη η θέση του δασκάλου, λέει. «Ιδέ εν τη κορυφή ταύτης καθήμενη της τιμής πρώτον μεν πάσιν εισή κατάδειλη, έπειτα κάνεν της μικροτά της σφαλώσει, μεγάλα τα μικρά της άλλης φαίνεται. Ούγαρτό του γεγονότος μεγέθη, αλλά τι του διαμαρτώντος αξία την αμαρτίαν μετρούσιν άπαντες». Δηλαδή, όσοι βρίσκονται στην κορυφή τιμητικών αξιωμάτων είναι σ' όλους γνωστοί με κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό, ακόμη κι αν ελάχιστα παρεκτραπούν, τα μικρά τους σφάλματα φαίνονται στους άλλους μεγάλα, γιατί όλοι ανεξαιρέτως αξιολογούν το σφάλμα, όχι ανάλογα με το μέγεθος του γεγονότος κατά το οποίο διαπράχτηκε το σφάλμα, αλλά ανάλογα με τη θέση και την αξία αυτού που το διέπραξε. Ο δάσκαλος είναι πνευματικός άρχοντας. Λέει, «Παριμήν ο ποιμήν και διδάσκαλος άρχον εστί πνευματικός». Δηλαδή, σε εμάς τους χριστιανούς, ο ποιμένας και ο δάσκαλος είναι άρχοντας πνευματικός. Ο στοργικός δάσκαλος είναι ανώτερος από τον πατέρα. Λέει, «Ουδέν άμυνον,
ουδέν φιλοστοργότερον διδασκάλου πνευματικού. Παντός πατρός εύνοιαν παρέρχεται φυσικού. Δηλαδή, κανείς δεν είναι καλύτερος, κανείς δεν είναι πιο φιλόστοργος από τον πνευματικό δάσκαλο. Υπερβαίνει σε συμπάθεια κάθε φυσικό πατέρα. Ο καλός δάσκαλος μαγνητίζει. Λέει, «Νιν δέτος αυτή η ισχύς του διδάσκοντος ειν, ως πολλούς αυτών και ελλήν και εις θαύμα μέγιστον εμβαλήν και πείσε δια την ειδονήν των ηρημένων, μη δε παβωμένου του λέγειν αποστήνε λοιπόν. Ουδέ γάρ επειδή εκ του όρους κατέβει, απέστησαν οι ακροατέ, αλλά και ούτω το θέατρον άπανικολούθησε. Το σούτον ενέθηκε αυτής των ηρημένων έρωτα». Δηλαδή, όμως τώρα ήταν τόσο μεγάλη η δύναμη του διδάσκοντος Κυρίου, ώστε πολλούς από τους ακροατές του και τους εχμαλώτησε και τους προξένησε μεγάλη έκπληξη και θαυμασμό και τους έπεισε με την γλυκύτητα των λόγων του, ώστε να μην φεύγουν από κοντά του και όταν τελείωσε την επί του όρους ομιλία του. Γιατί ούτε όταν κατέβηκε από το όρος έφυγαν οι ακροατές του, αλλά και τότε όλο το πλήθος τον ακολούθησε. Τόσο σφοδρή αγάπη για τα λόγια του τους ενέπνευσε. Στους δασκάλους οφείλουμε το ευζήν. Λέει, ούτω τους διδασκάλους ποθήν, ούτω μάλλον πατέρα επιζητήν, δι' εκείνον μεν γάρ το ζήν, δια δε τούτον το καλός ζήν γίνεται. Μετάφραση. Τους δασκάλους πρέπει να τους αγαπούμε και να τους αναζητούμε περισσότερο από τους πατέρες μας, γιατί οι γονείς μας χαρίζουν τη ζωή, ενώ οι δάσκαλοι την καλή ποιότητα ζωής. Ο δάσκαλος να μην δίνει αφορμή να τον περιφρονούν. Λέει, «Δίγαρ και ακαταφρόνητον είναι των διδάσκαλων». Δηλαδή, ο δάσκαλος πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μην δίνει αφορμή να τον περιφρονήσουν. Μεγάλη αξία του δασκάλου. Λέει, «Διδασκάλους μάλλον των πατέρων επιζητήν δι και ποθήν, δια τούτον μεν γάρ το ζήν, δι' εκείνον δε το καλός ζήν γίνεται». Δηλαδή, πρέπει να αναζητούμε και να ποθούμε τους δασκάλους περισσότερο από πατέρες, γιατί στους πατέρες οφείλουμε τη ζωή, ενώ στους δασκάλους την ενάρετη ζωή. Να υπερασπιζόμαστε το αξίωμα του δασκάλου. Λέει ο Άγιος, «Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους μαθητάς αυτού λέγον, «Επί της Μωυσαίος καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα ούν όσα αν λέγω συνημήν ποιήν ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε. Τότε, πότε, ότε ταύτα είπεν, ότε αυτούς επεστόμησεν, ότε έστησεν εις το μικέτι τολμάν πειράζειν αυτόν. Διορθούμενος τίνην τους ακροατάς, ο πρώτον μάλιστα εστίν ισοτηρίαν συντελούν, το των διδασκάλων μη καταφρονήν, μη δε κατεξανίσαστε των ιερέων. Τούτο εκ περιθουσίας κελεύει, ού κελεύει δε μόνον, αλλά και αυτός ποιεί, και γάρδι εφθαρμένους όντας, ού κατάγει από τη τιμής, της μαθητευωμένης ουδεμίαν παραλυμπάνων παρακοής πρόφασιν. Είναι αγάρ μη τις λέγει, επειδή φαύλος ο διδάσκαλος, δια τούτο ραθυμότερος γέγονα, και ταύτην αναιρεί την πρόφασιν. Ούτω γούν αυτόν έστησε την αρχήν, και έτι πονηρών όντων, ως και μετά το σαύτην κατηγορίαν υπήν. Πάντα όσα αν λέγωσιν ημίν ποιήν, ποιείτε. Ούγαρτα εαυτόν λέγουσιν, αλλά τα του Θεού, άδεια Μωυσαίος ενομοθέτησε. Και σκόπι πόσι περί τον Μωυσέα κέχρητε τιμή, πάλιν την προς την παλαιάν συμφωνίαν ενδεικνύμενος, όπου γε και εντεύθεν αυτούς εδεσίμους ποιεί. Επί γάρ της Μωυσέως καθέδρας εκάθισαν φυσίν, επειδή γάρ ούκ είχεν αυτούς από βίου αξιοπίστους ποιήσε, από τον εγχωρούντον τούτο ποιεί, της καθέδρας και της εκείνου διαδοχής. Ας δούμε λοιπόν και τη μετάφραση. Τότε ο Ιησούς μίλησε προς τα πλήθη του λαού και προς τους μαθητές του και είπε, «Στην έδρα του Μωυσή κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.
Όλα λοιπόν όσα θα σας πούν να τηρείτε, να τα τηρείτε, αλλά να μην ενεργείτε σύμφωνα με τα έργα τους. Τότε, πότε, όταν είπε αυτά, όταν τους αποστόμωσε, όταν τους σταμάτησε και δεν τολμούσαν πλέον να τον πειράξουν. Για να διορθώσει λοιπόν τους ακροατές αυτό που πρώτο συντελεί στη σωτηρία, το να μην περιφρονούμε δηλαδή τους δασκάλους, ούτε να εξοργιζόμαστε κατά των ιερέων. Αυτό διδάσκει με όλη του τη δύναμη. Δεν διατάζει δε μόνον, αλλά και ο ίδιος το κάνει, γιατί αν και ήταν διεφθαρμένοι οι δάσκαλοι, δεν τους αφαιρεί την τιμή. Στους διδασκόμενους δεν αφήνει καμιά πρόφαση παρακοής. Για να μην λέει λοιπόν κανένας ότι είναι φαύλος ο δάσκαλος και γι' αυτό εγώ έγινα περισσότερο αδιάφορος απέναντι στον νόμο, καταργεί και αυτή την πρόφαση. Έτσι λοιπόν εδραίωσε την εξουσία τους, αν και ήταν πονηροί, ώστε και μετά από τόσο μεγάλη κατηγορία να υπεί «Όλα όσα σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε», γιατί δεν είναι δικά τους τα λόγια, αλλά είναι λόγια του Θεού, τα οποία νομοθέτησε δια του Μωυσή. Και πρόσεξε πόση τιμή αποδίδει στο Μωυσή, δεικνύοντας και πάλι τη συμφωνία του με την Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα με τον τρόπο αυτό τους κάνει σεβαστούς, γιατί λέγει «κάθισαν στην έδρα του Μωυσή». Επειδή δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να τους παρουσιάσει αξιόπιστους από το βίο τους, το κάνει αυτό από αυτά που παρήχαν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή από την έδρα του Μωυσή και από το ότι ήταν διάδοχοι εκείνου. Ο δάσκαλος αντιμετωπίζει πολλούς κόπους και πολλές επικρίσεις. Λέει, έχει πολλήν ο διδάσκαλος πόνων, αγρυπνίαν, κόπων των εν λόγω, διδασκαλίαν, μέμψης, κατηγορίας, αιτίας, βασκανίας. Μικρά ταύτα, το μυρίον ανέχεστε στομάτων, εξών τα αυτού μεριμνάν. Δηλαδή, ο δάσκαλος έχει να αντιμετωπίσει ταλαιπωρίες, αγρυπνίες, κόπο από την ομιλία και τη συμβουλή, διδασκαλία, επικρίσεις, κατηγορίες, παρεξηγήσεις, φθόνους. Είναι μικρά αυτά, το να ανέχετε σχόλια και επικρίσεις από άπειρα στόματα εκτός από τη φροντίδα για τις ανάγκες του. Ο μαθητής οφείλει να σέβεται το δάσκαλο, έστω και αν έχει ελαττώματα. Ή και μοχθηρότεροι και μυρίων ίσαν κακών γέμοντες οι προεστώτες, ουδέ ούτω το μαθητή θέμης ειν παρακούιν, ή γαραλίλους κρίνην ου θέμης, πολλό μάλλον τους διδασκάλους. Δηλαδή, ακόμη κι αν ήσαν μοχθηρότεροι και γεμάτοι από άπειρα κακά οι προϊστάμενοι και οι άρχοντες, ούτε τότε θα ήταν επιτρεπτό στο μαθητή να παρακούει, γιατί εφόσον δεν είναι δίκαιο να κρίνουμε ο ένας τον άλλο, πολύ περισσότερο δεν είναι δίκαιο να κρίνουν οι μαθητές τους δασκάλους. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το λήμα «Δάσκαλος». Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.